Είμαστε δεύτερο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα σας. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα ημίχρονο, φανερά ανέτοιμες. Τα συμπέρασματά σας. Για μας ήταν ένα πολύ έτσι, καλό φιλικό. Πολύ χρήσιμο με βάση τα δεδομένα της περιόδου που είμαστε. Αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι η προσπάθεια. Τα παιχνίδια αυτά για να κερδίζουν πράγματα ό,τι αφορά τη φυσική κατάσταση που είναι το πρώτο ζητούμενο. Στα τακτικά κομμάτια σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Όμως μέσα από αυτά τα φιλικά έχουμε την ικανότητα να δούμε και η δουλειά που έχουμε στην καθημερινότητα πόσο είμαστε έτοιμοι να τη βγάλουμε, αλλά και οι προβλήματα που δημιουργούνται που πρέπει να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι. Εγώ γενικά είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια, εν μέρει από την εικόνα, αλλά είμαστε νομίζω στην αρχή και δεν μπορούμε να λέμε περισσότερα πράγματα τώρα. Τι ήταν αυτό που στο πρώτο ημίχρονο έτσι δεν λειτουργήσε καλά για τον ΠΑΣ, γιατί είχε και φάσεις δέχτηκε και φάσεις δεν έβγαλε. δεν του λειτουργήσε. Αυτά είναι δικά μας. Αφού κάτι άλλαξε το δεύτερο, σημαίνει ότι κάτι άλλαξε. Καλά, άλλαξαν όλα τα πρόσωπα προφανώς. Και τα πρόσωπα, αλλά και η διάταξη. Τέλος πάντων, για μένα και αυτά που προκύπτουν μέσα από αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι οδηγή για τη διαχείριση στη συνέχεια της προετοιμασίας και του πρωταθλήματος. Τη Λαμία πώς την είδατε, αν και είμαστε πολύ νωρίς στην προετοιμασία? Νομίζω ότι η Λαμία θα είναι πάλι έτσι μια πάρα πολύ αξιόμαχη και μια πάρα πολύ έτσι καλά οργανωμένη ομάδα. Νομίζω ότι έχει πολύ καλό υλικό, καλό προπονητή και νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Και εύχομαι να είναι μια καλή χρονιά. Coach, πρώτο φιλικό παιχνίδι για την Λαμία. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Είδατε αυτά που θέλατε για πρώτο φιλικό παιχνίδι? Νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλές δοκιμές και σε πρόσωπα και σε σχήματα κάποια στιγμή. Ήταν εμφανές ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι καμία ομάδα αυτή την εποχή δεν είναι έτοιμη. Υπάρχει πολύ καλή διάθεση από τα παιδιά. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουμε για την καινούργια χρονιά. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Δεν θα έλεγα από την απόδοση, αλλά από την προσπάθεια είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η προετοιμασία εδώ στο Καρπενήσι. Άλλη μία προπόνηση έχει μείνει για το πρωί. Μια σύνοψη της προετοιμασίας εδώ. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμούς. Και σε αυτή την εποχή, όταν δεν έχεις τραυματισμούς, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κούραση με πολλές προπονήσεις, είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Ακόμα και από οποιαδήποτε νίκη πάνω σε φιλικό παιχνίδι. Αυτό ήταν το σημαντικό και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το γεγονός. Coach, γιατί δεν αγωνίστηκαν Παράλες και Μπέρτολι, δεν είναι ακόμη έτοιμοι, γιατί ο κόσμος περίμενε να τους δει σήμερα? Ο κόσμος έχει την ευκαιρία να τους δει σε αρκετά φιλικά παιχνίδια που έχουμε κλείσει μέσα στη Λαμία. Ο Μπερτόλιο ήρθε λίγο αργά και από ταξίδι πάρα πολύ μακρινό. Θέλει κάποιες μέρες προσαρμογής. Ο Μπαράλες έχει ένα πρόβλημα με το χέρι του και δεν θέλαμε να ρισκάρουμε μια συμμετοχή σε ένα φιλικό παιχνίδι χωρίς να γίνει τελείως καλά. Είστε ικανοποιημένος για την παρουσία του κόσμου σήμερα? Ήρθε εδώ να σας δει μαζικά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και νομίζω ότι θα έχουμε μια ξεχωριστή βοήθεια φέτος. Βέβαια, Λαμία ζούμε για την Ευρώπη να σε δούμε. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς και χρονικά, αλλά και όσον αφορά το στόχο της ομάδας σου.